Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε. Και σήμερα, ή μάλλον θα πω σήμερα, γιατί χθες λόγω του αγώνα κυπέλου δεν είχαμε εκπομπή. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Τετάρτη, 9 του μηνός, 9 Ιανουαρίου. Και πάλι σε δύσκολες καιρικές συνθήκες και πάλι με δύσκολους δρόμους. Με τον Τηλέμαχο, με τη Σοφία, με το Φιλίμωνα και δεν ξέρω ποιους άλλους θα έχουμε από εδώ και πέρα. Και από ό,τι έχω μάθει όλα αυτά τα ονόματα για τις κακοκαιρίες και αυτός που τα έδωσε, το πάει ονομαστικά. Γι' αυτό και είχαμε τον Τηλέμαχο, τη Σοφία. Στο ψι δεν ξέρω τι θα βάλουνε. Έχω μια απορία να δω τι θα βάλουνε στο ψι όταν έρθει η ώρα του. Και όταν τελειώσουν και τα γράμματα τι θα κάνουν μετά, το πάνε ξανά από την αρχή. Τέλος πάντων, εμείς με το ΙΤΑ ασχολούμαστε, με τον Ηρακλή φυσικά και με την Ώρα για Μπλε. Ξεκινάμε. Ώρα για Μπλε, Λίμπερο 107,4. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, στηρίξη του ήχου Χρήστος Κιώσης. Δεν είναι ακριβώς απέναντί μου, αλλά δεν έχει σημασία και τον ευχαριστώ για σήμερα, για να καταφέρουμε να βγάλουμε την εκπομπή. Πώς τη λένε τώρα, η Πάτια, πώς τη λένε αυτήν με το Ύψιλον, ναι, κάπως έτσι τη λένε. Με το ψι δεν ξέρω τι θα κάνουμε, επαναλαμβάνω. σε αυτούς που κάνουν την ονοματοδοσία. Χρήστο, και όσοι σε παρακαλώ να σου πω κάτι ενδοεπικοινωνία για να συνεχίσουμε βάσει και ενός μηνύματος που έχω. Έχουμε αρκετά να πούμε, αλλά νομίζω ότι αξίζει να καταγράψουμε την πρώτη νίκη του Ηρακλή στο μπάσκετ στις γυναίκες. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο ένα συναρπαστικό παιχνίδι στη Λευκάδα, εξαναβολής αναμέτρηση, και είναι μια πολύ μεγάλη νίκη. Είναι η πρώτη, ήρθε πριν από λίγο απέναντι σε μια ομάδα που είχε τρεις νίκες μέχρι στιγμής στην Α1 γυναικών στο μπάσκετ, μιλάω για την νίκη Λευκάδας. Ο Ηρακλής κέρδισε με 71-72. Ήταν 17-17 στο πρώτο δεκάλεπτο, 33-32 στο δεύτερο, 54-53 στο τρίτο, μάχη κανονική, δεν ξέφυγε ποτέ καμία ομάδα στο σκορ, και 71-72 για τα κορίτσια του Ηρακλή που πέτυχαν την πρώτη τους νίκη στην 8η αγωνιστική. Επαναλαμβάνω, λόγω καιρικών συνθηκών δεν είχε γίνει το μάτς 5 Ιανουαρίου, έγινε σήμερα απέναντι στη νίκη Λευκάδας. 71-72, Ηρακλής που θα πάρει 2 βαθμούς, θα πάει στους 9. Η Λευκάδα με την ήττα της πάει στους 11. Ο Αθηναϊκός έχει 10. Πρέπει για να σωθείς να βάλεις 2 ομάδες από κάτω. Ο Ηρακλής δεν έχει βάλει καμία, είναι η πρώτη νίκη. Ο Αθηναϊκός έχει 2 νίκες, η νίκη Λευκάδας έχει 3. Αλλά είναι σπουδαίο, πρώτον γιατί επιτέλους ήρθε μια πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα, και δεύτερον γιατί κέρδισε έναν αντίπαλο που θέλει να βάλει από κάτω. Αν τον κερδίσει και στο Ιβανόφιο στο δεύτερο γύρο, τα πράγματα θα είναι ακόμα καλύτερα. Ξεκινάμε έτσι με αυτή την ενημέρωση, γιατί το παιχνίδι ολοκληρώθηκε, συγγνώμη, πριν από λίγο, με τη νίκη της γυναικείας ομάδος μπάσκετ του Ηρακλή μέσα στη Λευκάδα με 71-72. Δώσε μου λίγο Led Zeppelin, Χριστάρα μου, για να συνεχίσουμε. Λοιπόν, ελπίζω να ακουγόμαστε ακόμα καλύτερα τώρα. Όπως καταλαβαίνετε δεν είμαι στο στούντιο, αλλά η εκπομπή θα γίνει κανονικά όπως έγινε και τις προάλλες. Τι να κάνουμε, παντρεύτηκε η Σοφία τον Τηλέμαχο, κάνανε την υπατία, πώς τη λένε αυτοί, και άμα κάνουν και άλλα παιδάκια σφίξαμε. Εμείς εδώ οι Βόροι, και δεν το έχω μόνο εγώ αυτό το πρόβλημα σήμερα, το έχει πάρα πολλοί κόσμος. Ελπίζω αύριο να είμαστε κανονικά στη θέση μας, αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να μην γίνει εκπομπή, έστω και με αυτόν τον τρόπο είμαστε εδώ να την κάνουμε κανονικά. Την καλησπέρα μου και στον αδερφό μου τον Άγγελο που μας ακούει από την Οξφόρδη της Αγγλίας. Για το ψι, ναι, δεν ξέρω τι θα γίνει με το ψι. Αυτοί που βαφτίζουν θα δούμε πώς θα... και αν θα είναι αρσενικό και θηλυκό, έτσι, την επόμενη κακοκαιρία που θα βαφτίσουν. Λοιπόν, σήμερα έχουμε μία κλήρωση για κάτι που μου κάνει θετική εντύπωση, για το οποίο έχει ενδιαφέρον. Έχει μάλλον ενδιαφέρον από εσάς και υπάρχει και κινητικότητα στη συμμετοχή σας. Είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο, ένα πολύ απλό δωράκι, και ευχαριστώ τον καλό φίλο και ακροατή της εκπομπής, πιστό, καθημερινό, αλλά και φίλο γενικότερα του Ηρακλή,
που μπήκε στη διαδικασία να αγοράσει αυτές τις δύο υπέροχες ατζέντες και να μας τις δώσει για κλήρωση. Τη μία θα την κληρώσουμε σήμερα, την άλλη θα την κληρώσουμε αύριο. Είναι μια ωραία ατζέντα από την ομάδα βόλεϊ του Ηρακλή, με το σήμα μπροστά, 2019, μπλε χρώματος φυσικά, πολύ ωραίο μπλε. Και έχω ξεκινήσει από νωρίς το πρωί αυτή τη διαδικασία, όπου στο Facebook, κάτω από την ανάρτηση που έχω κάνει στο λογαριασμό μου, αλλά και στο blueliberopapakiyahoo.gr, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας. Στο τέλος της εκπομπής θα κάνουμε κλήρωση στο βόλιο που είχαμε και μεταγραφή και θα την ακούσουμε εδώ σε παγκόσμια αποκλειστικότητα, πλάκα κάνω, στο δεύτερο μισό της εκπομπής μας. Σε λίγο θα μιλήσουμε δηλαδή με τον νέο αθλητή του Ηρακλή, που αποκτήθηκε πριν από λίγες μέρες για τη μεταγραφική ενίσχυση της ομάδος. Επαναλαμβάνω, είτε στο Facebook στην ανάρτηση που έχω, είτε στο blueliberopapakiyahoo.gr που είναι το mail της εκπομπής, μπορείτε να στέλνετε τη λέξη ατζέντα, το ονοματεπώνυμό σας και να μπαίνετε στην κλήρωση. Μία σήμερα θα κλειώσουμε, τη δεύτερη αύριο. Μέχρι το τέλος της εκπομπής περιμένω και τα υπόλοιπα μηνύματά σας. Μέχρι στιγμής έχω γράψει όλους όσους έχουν μπει στην διαδικασία και στο τέλος θα κάνουμε την κλήρωση κατά τις 8. Λοιπόν, για το ποδόσφαιρο θα πούμε αρκετά και για ακόμα μια φορά δεν ξέρω το κατά πόσο θα βρούμε να πούμε κάτι θετικό. Γιατί πραγματικά είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και όσοι δεν το καταλαβαίνουν, όσοι δεν το αντιλαμβάνονται, όσοι θεωρούν ότι έλα μωρέ δεν βαριέσαι πάμε παρακάτω, πολύ φοβάμαι ότι θα βρεθούμε προεκπλήξεως. Αρνητικής φυσικά, έτσι, γιατί θετικές εκπλήξεις στον Ηρακλή είναι κάτι σπάνιο. Και μακάρι να γίνει, μακάρι να εκτεθούμε σε εισαγωγικά, μακάρι να μη δικαιωθούμε και μακάρι να διαψευστούμε λέγοντας ότι μπορεί να έχουμε αρκετές αρνητικές εκπλήξεις. Είναι αρκετά τα οποία έχουν συμβεί το τελευταίο χρονικό διάστημα και τα έχουμε καταγράψει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και θα συνεχίσουμε να τα καταγράφουμε. Μπορεί να μην έχουμε εφημερίδα ή site ή δεν ξέρω εγώ τηλεοπτική εκπομπή, αλλά έχουμε μια εκπομπή όλα αυτά τα χρόνια, ραδιοφωνική ώρα για μπλε, στο Λίμπερο 107,4 και την διατηρούμε για 13η σεζόν και αυτά που είναι να πούμε θα τα πούμε. Και επιτέλους κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε γιατί υπάρχει κόσμος που λέει δεν μπορώ άλλο να ακούω αρνητικά, πες κάτι θετικό. Μακάρι κάθε μέρα να ήταν μόνο θετικά. Λέτε για μας να είναι εύκολο κάθε μέρα να κάνουμε εκπομπή και να μιζεριάζουμε και να γκρινιάζουμε και να λέμε όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στην ομάδα. Όχι βέβαια. Από την άλλη όμως θα πρέπει να σταματήσουμε να μπαίνουμε στη διαδικασία να μην το πούμε γιατί θα κάνουμε κακό. Γιατί όσες φορές απαγορεύουμε σε εισαγωγικά από τον οποιοδήποτε ρεπόρτερ να μην πει μια αρνητική είδηση γιατί θα κάνει κακό, εμείς οι ίδιοι ένα-δύο μήνες μετά θα του πούμε γιατί δεν τα έλεγες. Εμείς οι ίδιοι θα το κάνουμε. Και αυτό θα είναι ό,τι χειρότερο. Θα είναι ό,τι χειρότερο γιατί μετά θα χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο. Και αυτή τη στιγμή μακάρι τα πράγματα να ήταν όλα ανθυρά. Δεν είναι όλα ανθυρά στο ποδόσφαιρο. Όσοι ακούτε καθημερινά την εκπομπή έχετε καταλάβει ότι τις μεταγραφές τις έχουμε σε δεύτερη μοίρα. Και για μένα μεταγραφή είναι μόνο όταν ένας παίκτης ανακοινώνεται. Το έχουμε πει ως ώρα για μπλε πάρα πολλές φορές, δεν είναι καθόλου δημοσιογραφικό, δεν πουλάει αυτό που κάνουμε. Γιατί σήμερα θα πουλούσε το να έβγαινα και να έλεγα ένα κάρο ονόματα που διαρρέει η ΠΑΕ και πολλές φορές τα διαρρέει, τα παίρνει πίσω, τα ξαναδιαρρέει, έχει χάσει την μπάλα λίγο και σε αυτό το κομμάτι τέλος πάντων. Αλλά δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία γιατί είστε που είστε εκνευρισμένοι και τρελαμένοι, δεν θέλουμε να σας κάνουμε ακόμα περισσότερο. Εδώ ανακοινώθηκαν ποδοσφαιριστές, εδώ ανακοινώθηκαν ποδοσφαιριστές στην αποστολή, εδώ η ΠΑΕ μοίρασε προς τα έξω ότι εκδόθηκαν δελτία και η ίδια η ΠΑΕ ξεφτυλίστηκε σε εισαγωγικά γιατί η ΕΠΟ
το διέψευσε λέγοντας ότι για να ανακληθούν δελτία πρέπει να εκδοθούν πρώτα. Δελτία δεν εκδόθηκαν ποτέ. Και αν θυμάστε και τη Δευτέρα και την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε συγκεκριμένες ρητορικές ερωτήσεις προς τον αέρα, προς τον κόσμο και κυρίως προς την ΠΑΕ Ηρακλής. Γιατί κάποια πράγματα δεν στεκόντουσαν, όπως για την περίπτωση του Βιτλή που δεν είχαμε δει καμία ανακοίνωση από την ΕΠΟ, τη λύθηκε η συνεργασία του με τη Δόξα Δράμας και είχαμε απορία. Όπως για το ΙΚΑ Κατερίνης, το οποίο ναι, να το κατηγορήσουμε, να το κυνηγήσουμε, να το κάνουμε, να το ράνουμε, αλλά η ερώτηση παραμένει η ερώτηση. Έκανε η ΠΑΕ Ηρακλής στην ώρα της τις επαφές που έπρεπε για να μην υπάρχει θέμα με την ασφαλιστική ενημερότητα? Ή πήγε να κάνει μεταγραφές χωρίς να ξέρει τι πρέπει να κάνει για την ασφαλιστική ενημερότητα? Για να την έχει ο Ηρακλής την ώρα του, για να μπορέσει να έχει το Βιτλή, τον Ορφανίδη και το Στεργίδη στα Χανιά με το Κισαμικό, ή να τους έχει την Κυριακή αν θα γίνει το μάτς. Γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τα χιόνια και πώς θα λιώσει και αν θα λιώσει, θα το πούμε σε λίγο αυτό για το Καφτατζόγλιο. Με τον Εργοτέλη που είναι το παιχνίδι στις 3 η ώρα και είναι προγραμματισμένο και να γίνει τηλεοπτικά από την ΕΡΤΡΙΑ. Ερωτήματα. Πολλά ερωτήματα και πολλά ανησυχητικά γεγονότα. Αυτό με την ασφαλιστική ενημερότητα είναι χοντρό θέμα. Υπήρχε θέμα. Υπήρχε θέμα. Προφανώς και υπήρχε θέμα. Τι έκανε η ΠΑΕ Ηρακλής για να το λύσει και πότε το έκανε? Θα προλάβει τώρα για τον Εργοτέλη? Κανείς δεν ξέρει. Είναι ένα ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα που φυσικά απασχολεί την ομάδα, γιατί όσα ονόματα και αν διαρρέει και αν μεταφέρει και αν δίνει προς τα έξω και αν βγάζει προς τα έξω, όπως θέλετε πείτε το, η πλευρά της ΠΑΕ Ηρακλής, δεν πρόκειται να αποκτηθούν αν δεν έχεις ασφαλιστική ενημερότητα και αν δεν έχεις όλα τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να έχεις για να κάνεις μια μεταγραφή. Πώς θα αποκτηθούν? Και άλλη ερώτηση, άπειρες είναι. Αυτή τη στιγμή και από τη στιγμή που έχουν παραιτηθεί όσοι έχουν παραιτηθεί, πέρα από το γραφείο τύπου που αντικαταστάθηκε και καλή δύναμη να έχει, οι υπόλοιποι έχουν αντικατασταθεί, δηλαδή υπάρχει νέος υπεύθυνος επικοινωνίας για να μας βοηθάει για αυτά τα ζητήματα, τα πολύ εύλογα ερωτήματα και του κόσμου? Υπάρχει νέο μέλος του ΔΣ που θα έχει αντικαταστήσει τον κύριο Κυρίτση? Γιατί νομικός σύμβουλος υπάρχει και την είδηση σας την είχαμε αποκαλύψει πριν 2 εβδομάδες και θα επανέλθω σε λίγο σε αυτήν. Υπάρχουν αρμοδιότητες ή περιμένουμε από κάποιον να ασχολείται με κάτι άλλο? Δεν μπορώ εγώ να περιμένω από τον επιπλοποιό σε εισαγωγικά του Ηρακλή να πάει να φτιάξει μια βρύση. Μπορώ? Ή από τον υδραυλικό να μου κάνει το σαλόνι? Δεν ξέρω, εκτός και αν είναι πολυμήχανος, αν είναι ο Οδυσσέας και το καταφέρει. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό, αλλά δυστυχώς στον Ηρακλή παρατηρείται ένα τέτοιο αρνητικό φαινόμενο, ο επιπλοποιός να ασχολείται με τις βρύσες. Και να μην ασχολείται μόνο με τα επιπλά του, να βάζει χέρι και στις βρύσες. Λες και δεν μπορούν να υπάρξουν άλλοι άνθρωποι που θα φτιάξουν τη βρύση. Το παράδειγμα είναι φανταστικό, έτσι, δεν είναι κανονικό. Απλά το λέω μήπως και βοηθήσω τη συζήτηση, το μονόλογό μου βασικά, όχι τη συζήτηση. Είναι αυτά σοβαρά ζητήματα που θα πρέπει να λυθούν. Και θα πρέπει να λυθούν άμεσα. Και στον Ηρακλή δεν έκανε ποτέ καλό ο ξερολισμός. Είχαμε τον Παπαθανασάκη που έλεγε εγώ θα είμαι και πρόεδρος, εγώ θα είμαι και αντιπρόεδρος, εγώ θα είμαι και προπονητής, εγώ θα είμαι και τεχνικός διευθυντής. Μόνο ποδοσφαιριστής δεν ήτανε. Είχαμε τον Καγιούλη, ούτε θέλω να το θυμάμαι, που δεν ήταν καν μέλος της διοίκησης, που ήταν τα πάντα όλα. Μην ξανακάνουμε το ίδιο λάθος. Εδώ και 2 εβδομάδες, ως ώρα για μπλε, είχαμε αποκαλύψει, όσοι ακούτε την εκπομπή το ξέρετε, ότι ο νομικός εκπρόσωπος της ΠΑΕ Ηρακλής είναι ο ίδιος νομικός εκπρόσωπος του Απόλλωνα Πόντου. Και το φοβερό, αν θυμάστε που το είχαμε πει στη σύσκεψη των μέτρων τάξεων πριν τον αγώνα με τον Απόλλωνα Πόντου στο Μακεδονικού το γήπεδο, ότι ο εκπρόσωπος του Ηρακλή για τα μέτρα τάξης, ποιον είχε απέναντί του από πλευράς Απόλλωνα Πόντου? Το νομικό εκπρόσωπο του Ηρακλή. Τα φουντάρουμε από τον μπαλκόνι, τουλάχιστον δεν θα πάθουμε τίποτα, έχει χιόνια από κάτω.
Δηλαδή δεν μπορούν να γίνονται αυτά σε μια σοβαρή ΠΑΕ. Δεν υπάρχει άλλος δικηγόρος, δεν υπάρχει άλλος νομικός σύμβουλος. Είναι δυνατόν ο νομικός σύμβουλος να είναι ίδιος του Ηρακλή και του Απόλλωνα, που δεν έχουν κανένα θέμα με τον Απόλλωνα, έτσι. Και είναι και απολωνιστής ο άνθρωπος. Καλά κάνει δικαίωμά του, δεν μας απασχολεί αυτό. Μας απασχολεί όμως ότι ο Ηρακλής έχει ίδιο νομικό εκπρόσωπο με άλλη ομάδα. Φανταστείτε να ήταν στη Super League τώρα και ο Ηρακλής μαζί με τον, με τον Όφη να έχουν τον ίδιο δικηγόρο, τον ίδιο νομικό σύμβουλο. Θα μας άρεσε, τι θα λέγαμε, okay. Και αν αύριο μεθαύριο υπάρχει μια υπόθεση που έχει να κάνει με τα συμφέροντα της μιας και της άλλης ομάδος και αυτά τα συμφέροντα είναι αντικρουόμενα και συγκρουστούν οι δύο ομάδες σε εισαγωγικά γιατί διεκδικούν για παράδειγμα ένα παίκτη. Τι θα κάνει αυτός ο δικηγόρος, θα κλωνοποιηθεί και θα εκπροσωπεί ταυτόχρονα και τις δύο ΠΑΕ. Πώς θα γίνει αυτό? Και να πάμε και στο άλλο. Είναι θεμητό, είναι ηθικό, είναι συμβατό, είναι δεν ξέρω εγώ τι, το να γνωρίζει ο ίδιος ο νομικός σύμβουλος όλα τα τεκτενόμενα, όλα τα εσωτερικά, όλα τα οικογενειακά μιας ΠΑΕ και της μίας και της άλλης ταυτόχρονα? Γιατί αυτή τη στιγμή ο νομικός σύμβουλος του Απόλλωνα Πόντου ξέρει τα πάντα για τον Ηρακλή, αφού είναι ο ίδιος. Και είναι στην ίδια κατηγορία οι δύο ομάδες. Δεν είναι σε άλλη. Να ήταν σε άλλη, να πω, okay, πάω πάσο. Δεν υπάρχει ηθικό θέμα εδώ. Και αυτό ήταν ένας από τους λόγους που παραιτήθηκε και ο κύριος Κυρίτης από τη θέση του, έτσι, που δεν έχει αντικατασταθεί. Όταν λέω να αντικατασταθεί, δεν εννοώ μόνο για το πόστο του, δηλαδή δεν υπάρχει νομικός σύμβουλος, υπάρχει ένας άλλος. Μέλος στη διοίκηση μπήκε κάποιος άλλος. Πόσα είναι τα μέλη της ΠΑΕ Ηρακλής αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που παραιτήθηκε ο κύριος Κυρίτσης? Στο άλλο κομμάτι με τις πληρωμές, πέρα του Clayton, οι πληροφορίες δεν είναι πάρα πολύ καλές, γιατί του Clayton έγινε γνωστό προς τον κόσμο καθώς κρύφτηκε, και αυτό είπαμε για την εμπιστοσύνη είναι ότι χειρότερο όταν κάνει συνέντευξη τύπου και λες είναι πληρωμένοι όλοι μέχρι και δώρο Χριστουγέννων και όταν δύο μέρες μετά βγαίνει η πλευρά του Clayton και στέλνει εξώδικο, καταλαβαίνεις ότι δεν είχε υποθεί αλήθεια. Αλλά παρά το ότι πληρώθηκε ο Βραζιλιάνος, που θα δούμε τελικά αν θα αποτελέσει παρελθόν, προφανώς θα αποτελέσει παρελθόν, εκτός συγκλωστικού απρόπτου, μήπως πρέπει να γνωστοποιηθεί αν πάνε όλα καλά και με τους υπόλοιπους για τις πληρωμές. Και δεν μιλάω για τους ποδοσφαιριστές μόνο. Στον Ηρακλή δεν είναι μόνο ποδοσφαιριστές, μιλάμε και για προπονητές και για ακαδημίες και για φροντιστές και για γιατρούς και για υπαλλήλους και για οτιδήποτε. Μήπως και για εκεί πρέπει να έχουμε κάποια ενημέρωση, γιατί χρειάζεται σε όλα. Και όλα αυτά που λέμε, τα λέμε καλοπροαίρετα, τώρα που είναι νωρίς. Μη τρέχουμε πάλι και δεν φτάνουμε. Και όταν λέω τρέχουμε και δεν φτάνουμε, έρχεται ακόμα μια ερώτηση στο μυαλό μου που θα τη βρούμε μπροστά μας το Μάρτιο. Τέλη Μαρτίου δεν είναι πολύ μακριά, δύο μηνάκια είναι. Τι έχουμε σήμερα? 9. 9 Ιανουαρίου έχουμε. Σε δύο μηνάκια και κάτι μέρες παραπάνω έχουμε την αδειοδότηση. Από τη στιγμή που ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο κύριος Παπαδόπουλος, που γνώριζε πάρα πολύ καλά το τι ακριβώς χρειάζεται για να μπορέσει ο Ηρακλής να είναι σωστός στο φάκελό του, στα έγγραφά του, σε όλα για την αδειοδότηση. Από τη στιγμή που παρετήθηκε και παρετήθηκε για όλα αυτά που σας λέμε και για αυτά μάλλον, έτσι. Ποιος αυτή τη στιγμή έχει αναλάβει την υπόθεση αδειοδότηση στον Ηρακλή? Μήπως ο επιπλοποιός που πάει να φτιάξει τη βρύση που λέγαμε νωρίτερα? Γιατί αν ισχύει αυτό, τότε έχουμε πρόβλημα. Πρόσφατα βγήκε μια εξέλιξη που οι περισσότεροι τη χαρακτηρίσαμε θετική για το περίφημο 50%. Από εδώ και πέρα, σε αυτούς τους δύο μήνες, ποιος θα τρέξει όλη αυτή την ιστορία που είναι πολύ μεγάλη, γιατί όταν λέμε 50% πρέπει ο Ηρακλής να έρθει σε επαφή με όλους αυτούς που αποτελούν το 50%, να συζητήσει, να ανταλλάξει έγγραφα, να διακανονίσει, να διευθετήσει, να πληρώσει, να κλείσει τρύπες
για να μπορέσει να πάρει τα OK από όλους αυτούς, τις υπογραφές από όλους αυτούς, να τις καταθέσει για να πάρει φάκελο. Να πάρει άδεια. Πέρα από το ΙΚΑ, πέρα από ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, για τις αδειοδοτήσεις χρειάζονται και υπογραφές πρώην παικτών, πιστωτών, υπαλλήλων κτλ. Που ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Έχει ασχοληθεί κάποιος με αυτό σοβαρά? Ασχολείται, γιατί ο υπεύθυνος αδειοδοτήσεων έχει παραιτηθεί. Μην έρθει 31 Μαρτίου και αναρωτιόμαστε τι έγινε με την αδειοδότηση και χτυπάμε πάλι το κεφάλι μας στον τοίχο. Θα πάθουμε τίποτα με τόσο χτύπημα. Είναι ερωτήσεις που καλό είναι να γίνουμε κακοί τώρα, αν και είναι καλοπροαίρετες, επαναλαμβάνω, και να τις κάνουμε τον Ιανουάριο, παρά να έρθει ο Μάρτιος και να λέμε ότι δεν ξέραμε, δεν γνωρίζαμε, δεν. Είναι πολύ σοβαρό. Και φάνηκε ότι ο Ηρακλής πιάστηκε αδιάβαστος στο θέμα του ΙΚΑ της Κατερίνης. Και δεν είχε ασφαλιστική ενημερότητα στην ώρα του. Ναι, τον κυνηγάνε τον Ηρακλή. Ναι, γίνεται ένα σκάνδαλο και δεν το επιτρέπουν να έχει την υγεία του όπως άλλες ομάδες σε αυτές τις περιπτώσεις. Την Παναχαϊκή που τη σβήσαν τα χρέη κτλ. Κτλ. Τα ξέρουμε αυτά, τα ξέραμε από την αρχή. Και η διοίκηση του κυρίου Τόμ Παπαδόπουλου, που το έχουμε πει και άλλες φορές, ότι αν δεν ήταν εδώ προφανώς δεν θα μπορούσαμε να συζητούσαμε για πολλά περισσότερα, αλλά μην μένουμε μόνο σε αυτό. Μην μένουμε μόνο στο ότι αν δεν ήταν, πρέπει να δούμε και το από εδώ και πέρα. Γιατί αυτό το αν δεν ήταν μου θυμίζει το παράδειγμα που λέγαμε πρόπερση με την έρημο. Αν είμαστε μόνοι μας στην έρημο και διψάμε και το μόνο που έχουμε βρει μπροστά μας είναι πέτρες, τι θα κάνουμε, τις φάμε, σπάσουμε τα δόντια? Επειδή δεν έχουμε κάτι άλλο, δεν είναι λογική αυτή. Ναι, να είναι καλά ο άνθρωπος, έβαλε τα ωραία του τα λεφτά, προχώρησε η ομάδα, υπάρχει ΠΑΕ, προχωράει, έχουν γίνει τραγικά λάθη βέβαια και στο αγωνιστικό και στο εξωαγωνιστικό, αλλά πρέπει από εδώ και πέρα τα τραγικά λάθη να μην συνεχιστούν στο διοικητικό οικονομικό, γιατί τότε χαιρέτα μου τον πλάδανο πάλι για την αδειοδότηση. Και κάποια στιγμή, το είπα και τις προάλλες, θα το ξαναπώ, μπορεί να το λέω και κάθε μέρα, να γίνομαι εγώ κουραστικός, δεν πειράζει. Καλό είναι να ακούσουμε σε μια συνέντευξη τύπου και τον κύριο Θεοδωρίδη. Αυτή τη στιγμή είναι το κουμάντο της ΠΑΕΡΑΚΛΗΣ. Είναι ο ισχυρός άνδρας ΠΑΕΡΑΚΛΗΣ. Μπορεί να μην έχει θεσμικό ρόλο, αλλά είναι ο άνδρας που κινεί τα νήματα. Δεν θα έπρεπε να δώσει μια συνέντευξη τύπου? Νομίζω πως θα έπρεπε. Λοιπόν, Χριστάρα μου, πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Καλησπέρα και στη φίλη την Καλλιόπη. Πηγάδι, ξεπηγάδι, θα προτιμούσες να μην άκουγες ώρα για μπλε? Καλλιόπη μου, μάλλον όχι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, παραμένουμε παρά τις αντίξωες συνθήκες που υπάρχουν, τις καιρικές. Έστω και με αυτόν τον τρόπο, ακούτε κανονικά την ώρα για μπλε και σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας και για τη συμμετοχή σας. Συνεχίζετε να στέλνετε για την ατζέντα που θα κληρώσουμε προς το τέλος της εκπομπής. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει εδώ στην ώρα για μπλε, στο Λίμπερο 107,4. Κοντά μας φυσικά πάντα το Έναστρος στην χιονισμένη Ευκαρπία. 25 Μαρτίου 2 στη Νέα Ευκαρπία. Όπως μπαίνετε, στο δεξί σας χέρι. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Και να σας ενημερώσω ότι για εσάς που θέλετε να παντρευτείτε, μην γελάτε ρε παιδιά, εντάξει, υπάρχει και κόσμος που θέλει να παντρευτεί. Θέλει να βαφτιστεί, θέλει να κάνει κανένα πάρτι, ό,τι θέλει. Όλα αυτά μπορεί να τα κάνει στο Έναστρος, γιατί είναι υπέροχος χώρος. Σας προτείνω και κάτι ακόμα. Να πάτε στην έκθεση 12 και 13 Ιανουαρίου, όπου το Έναστρος θα έχει ειδικό stand στην Expo Wedding, είναι έκθεση γάμου δηλαδή. Πάνε τα ζευγάρια που έχουν μέλλον. Όσον αφορά την μεταξύ τους σχέση, εννοώ αν έχουν μέλλον. Και επαναλαμβάνω, 12-13 Ιανουαρίου η Expo Wedding σας περιμένει. Το Έναστρος θα είναι εκεί, θα έχει ειδικό stand. Όσοι θέλετε για την έκθεση γάμου αυτή, να το επισκεφτείτε. Χριστάρα μου, δώσ' μου λίγο ενδοεπικοινωνία παρέα με τους Led Zeppelin, για να
υποδεχτούμε τον καλεσμένο μας τηλεφωνικά. Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει ξανά και νομίζω ότι τώρα είμαστε... Χρήστο, για πες μου, είμαστε ok, μπορούμε? Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε την καλησπέρα μας σε ένα παιδί που εγώ το γνώρισα ως παιδί, πολύ μικρό σε ηλικία. Τον έχουμε φιλοξενήσει και άλλες φορές στο παρελθόν βέβαια, στην Ωραία Μπλε. Ο λόγος για τον Αργύρη Μαυροβουνιώτη που επιστρέφει για δεύτερη φορά ως άντρας, για τρίτη φορά γενικότερα, γιατί ξεκίνησε να παίρνει τίτλους από μικρή ηλικία με τη φανέλα του Ηρακλή και τώρα όριμος πιο πολύ από ποτέ έχει επιστρέψει στην ανδρική ομάδα βόλεϊ του Ηρακλή και χαιρόμαστε γι' αυτό. Καλώς επέστρεψες Αργύρη και καλή χρονιά με υγεία. Καλή χρονιά Γιώργο, καλή χρονιά στους τους ραδιοφωνικούς ακροατές. Χαίρομαι που επέστρεψα, με υγεία πάντα, καλή χρονιά. Πόσο χρόνο έγινες τώρα? Έχουμε κλείσει τα 27 και διανύουμε τα 28. Πω, πω. 27, ε? Ναι. Και ήσουν πότε όταν κατακτούσες κούπες με τις Ακαδημίες του Ηρακλή? Ήσουν πόσο μάλλον? Τότε στα παιδοεφηβικά, 17 χρονών, έχει μια δεκαετία, τρίτη 17 λυκείου. Εκεί είναι. Ναι, μαθητής ακόμα. Έχει περάσει μια δεκαετία, έχεις οριμάσει όπως είπα νωρίτερα πάρα πολύ και με καλές χρονιές στην Α1 και με παρουσία στον Ηρακλή, ήρθες, έφυγες, ξαναήρθες, ξαναέφυγες, ξαναέρχεσαι και μάλλον είναι γραπτό, δεν ξέρω, να συνεχίσεις την καριέρα σου εδώ. Εντάξει, στον επαγγελματικό αθλητισμό αυτά είναι, τι να πω, κάτι το σύνηθες. Το τι μας επιφυλάσσει στο μέλλον δεν το γνωρίζουμε, αλλά σίγουρα το να επιστρέφεις σε μια τόσο μεγάλη ομάδα ως ο Ηρακλής είναι ευτυχές γεγονός. Και χαίρομαι ιδιαίτερα. Ήσουν μέχρι πρόσφατα στη Ρόδο, σε ομάδα Α2, και πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, στην Νίκη Αιγινίου, στην Α1. Ναι, ακριβώς. Και πλέον ήρθε αυτή η προοπτική για τον Ηρακλή, ουσιαστικά η πρώτη μεταγραφική κίνηση του Ιανουαρίου και να υποθέσω Αργύρη ότι ήταν κάτι που το ήθελες και μια απόφαση που πάρθηκε εύκολα, έτσι. Σίγουρα, για κάποιους προσωπικούς και οικογενειακούς επαγγελματικούς λόγους αποφάσισα να ανέβω Θεσσαλονίκη, έφτασε αυτό στα αυτιά της διοίκησης και του προπονητή του Ηρακλή, ήρθαμε σε επαφή. Και εννοείται ήταν επιθυμία μου να επιστρέψω σίγουρα και στον Ηρακλή και στο πρωτάθλημα της Α1, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα πράγματα δεν ήταν καλά στη Ρόδο, αλλά εντάξει, είπα άλλο να είσαι στον Ηρακλή, είπαμε το μεγάλο σωματείο, το μεγάλο κλάδι, τη μεγάλη οικογένεια και έτσι ήταν, όπως λες, εύκολη απόφαση. Έχεις δίκιο. Ήταν εύκολη. Και μακάρι να πετύχεις όσα θέλεις για το υπόλοιπο της σεζόν, σε ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα, σε ένα περίεργο πρωτάθλημα, το γνωρίζεις και εσύ άλλωστε, με την κάθε ομάδα να έχει δύο ρεπό με 10 μόλις ομάδες στην Α1 φέτος, με τον Ηρακλή να μην έχει πάει καλά όσον αφορά τα αποτελέσματα, αλλά έχει έναν ολόκληρο γύρο μπροστά του και με προσθήκες όπως η δική σου να προσπαθεί να προσπαθήσει μάλλον από εδώ και πέρα να επιστρέψει. Αρχίζει γενομένης με ένα παιχνίδι απέναντι στον Εθνικό Αλεξανδρούπολη το Σάββατο, στο οποίο φαντάζομαι θα είσαι κανονικά αποστολή, έτσι. Σίγουρα είναι ένα ιδιαίτερο πρωτάθλημα, από διαφορετικό από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Είναι πιο μικρό, πιο κοντό ας το πούμε. Γι' αυτό κάθε παιχνίδι έχει ιδιαίτερη αξία και κάθε βαθμός. Ναι, είμαι στα πλάνα του προπονητή, ετοιμαζόμαστε, γίνεται σκληρή δουλειά στο γήπεδο από όλα τα παιδιά. Υπάρχει διάθεση, πιστεύουμε στο πλάνο του προπονητή και είμαι σίγουρος ότι και με τη βοήθεια του κόσμου ότι θα πετύχουμε το στόχο μας, που δεν είναι άλλος από τη νίκη και σίγουρα την καθαρή νίκη. Πάντα σου άρεσε να παίζεις τη Μίκρα, μιας και είπες για τη βοήθεια του κόσμου. Σου λείψε καθόλου όλο αυτό? Εντάξει, το ξέρεις σίγουρα και εσύ ότι ο κόσμος του Ηρακλή αποτελεί την κινητήρια δύναμη της μηχανής αυτής του Ηρακλή, που λέγεται ο Ηρακλής. Γεμάτη Μίκρα είναι φόβητρο, δεν μπορώ να για τις άλλες ομάδες. Είναι ο έξτρα παίκτης τον οποίον άλλες ομάδες ψάχνουν και αναζητούν αγωνίως να βρουν. Μας δίνει σίγουρα κίνητρο, και ιδιαίτερα σε μένα και είμαι σίγουρος και σε όλα τα υπόλοιπα παιδιά, μπροστά σε τέτοιο κοινό να αγωνίζεσαι και να, ειδικά άμα συνδυαστεί και με καλές εμφανίσεις και νίκες, είναι απόλαυση. Όλη αυτή η παρουσία σου στην ομάδα τα προηγούμενα χρόνια, που είχες μάθει από μικρός τους τίτλους, θα ήθελες κάποια στιγμή να το ζήσεις και ως άντρας? Γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν αγωνιζόσουν ως άντρας στη μεγάλη ομάδα, πέρασες και μαζί με την υπόλοιπη ομάδα δύσκολες καταστάσεις. Θα ήθελες κάτι πολύ καλύτερο, έτσι? Να βάλετε ένα στόχο, για παράδειγμα, φέτος και πάλι όπως ήταν ο τελικός κυπέλου πέρυσι, δίνω ένα παράδειγμα.
Εντάξει, αυτό είναι αυτονόητο. Είναι όνειρο κάθε αθλητή να συνδυαστεί χρονιά μια χρονιά με κάποιο τίτλο, το ένα κύπελο. Εντάξει, το πρωτάθλημα είναι ο μεγαλύτερος στόχος. Έχεις δίκιο ότι την προηγούμενη φορά ήταν ένα, ας πούμε, μεταβατικό στάδιο, το οποίο η ομάδα είχε μόλις ανέβει από την Α2. Αυτά τα χρόνια πιστεύω έμειναν πίσω και το καταλαβαίνεις ότι έχει αλλάξει το κλαμπ, έχει γίνει πιο δυνατό, έχει επιστρέψει, έχει πάρει πίσω κάποια την παλιά του έγκλη και αναζητάει, και όλοι σίγουρα θέλουν να επιστρέψουν στις κούπες, εκεί που ο Ηρακλής είχε μάθει να βρίσκεται την προηγούμενη δεκαετία. Mm-hmm. Για όσους δεν γνωρίζουν, επιστρέφω λίγο σε σένα. Ο Αργύρης ο Μαυροβουνιώτης συνδυάζει κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Και στον Ηρακλή, ως γνωστόν, τα δικά μας τα παιδιά, δηλαδή το λέω έτσι, παιδιά που έχουν προκύψει από τις ακαδημίες και με τους τίτλους που έχουν ζήσει, είναι και λαμπροί επιστήμονες. Έχουμε τον Νικηφόρο τον Φωτιάδη, έχουμε και τον Αργύρη πλέον στην ομάδα, και αν έχουμε κανένα πρόβλημα θα μας βοηθάτε, να μας σώζετε, έτσι, ως γιατροί που είστε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι πλέον είμαστε δύο γιατροί στην ομάδα. Εγώ τώρα κάνω την ειδικότητά μου σαν ορθοπαιδικός και από πίσω έρχεται και ο Νικηφόρος, ακόμα στη σχολή, και από ό,τι βλέπω και αυτός είναι σε πολύ καλό δρόμο. Εντάξει, είναι δύσκολος συνδυασμός, θέλει να κλέψει από τον προσωπικό σου χρόνο έτσι ώστε να τα συνδυάσει και τα δύο, αλλά νομίζω ότι είναι μεγαλύτερη ανταμοιβή να συνδυάσεις βόλεϊ και, όπως είπες, επιστήμη, παρά να χάνεις άδικα τον χρόνο σου κάπου, όπως μπορεί να είναι κάποιος καφές, κάποιο ποτό ή κάτι άλλο. Και μπράβο σας, στον Νικηφόρο τα έχω πει και άλλη φορά, τα λέω και σε σένα τώρα, γιατί, ξέρεις, όταν κάποιος μπει σε μια διαδικασία να βγάζει, δεν θα πω εύκολο χρήμα, γιατί σε οποιαδήποτε δουλειά κάποιος δουλεύει, έτσι, κάποιος προσπαθεί, αλλά με τον αθλητισμό να κάνει το χόμπι του και να αμείβεται από αυτό, δεν μπαίνει στη διαδικασία να κάνει και κάτι άλλο. Οι περισσότεροι αθλητές μένουν εκεί, και όταν σταματήσουν το όποιο άθλημα κάνουν, μετά θα ασχοληθούν με το να κάνουν κάτι. Εσείς ταυτόχρονα έχετε ρίξει πάρα πολλές ώρες στην προπόνηση, πάρα πολλές ώρες στο διάβασμα, και αυτό σας θυμά ιδιαίτερα. Νομίζω ότι έχει θυσιάσει πολλά πράγματα και για τα δύο, έτσι, για να συνδυαστούν αυτά. Σίγουρα χρειάζεται θυσίες, σίγουρα τα πάντα πρέπει να είναι με το μέτρο. Εντάξει, οι εποχές είναι διαφορετικές από αυτά. Νομίζω δεν ήμασταν μέσα στην κρίση, ανδωρθήκαμε μέσα στην κρίση. Το να βγάζει λεφτά από τον αθλητισμό μόνο, ναι. Ναι, ναι, και αυτό μας βοήθησε στο να στραφούμε και πιο πολύ, ας το πω, στο διάβασμα, πιο πολύ, έτσι ώστε να έχουμε και στόχο την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο, να τελειώσουμε τη σχολή και να κοιτάξουμε σε συνδυασμό. Τώρα, πριν την κρίση, τα πράγματα ήταν πιο εύκολα ίσως. Αν όχι πιο εύκολα, τουλάχιστον υπήρχε η προσδοκία ότι μπορεί να φτάσεις και να πας κάπου πιο ψηλά στον αθλητισμό, όπως αυτό μπορείς να πεις ότι σε συμβόλαιο, να μεταφερθείς σε συμβόλαιο οικονομικά. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει, αλλά συμβαζόμαστε με τα δεδομένα. Αργύρη, προπονείσαι κανονικά από την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος. Από Δευτέρα πρωί. Από Δευτέρα ήταν η πρώτη προπόνηση. Την Κυριακή ήταν η μέρα ξεκούρασης, νομίζω. Έχεις δει κάτι διαφορετικό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια? Εντάξει, είναι και αρκετά γνωστά πρόσωπα σε εσένα. Δεν ξέρω αν με κάποια από αυτά τα παιδιά έχεις ξαναπαίξει και μαζί στον Ηρακλή ή κάπου αλλού. Με τον Τίνα, νομίζω, σίγουρα στο Αιγίνιο ήσασταν μαζί. Ναι, με τον Φάνο ήμασταν μαζί πέρυσι στο Αιγίνιο. Με τον Τόλι τον Αρμενάκη παλαιότερα στον ΠΑΟΚ. Γενικά με το Λάμπι έχουμε συνεργαστεί αρκετές χρονιές. Γενικότερα ήρθα σε γνώριμα λιμέρια. Τα παιδιά με υποδέχτηκαν. Ήταν εύκολη για σένα η προσαρμογή, έτσι? Ήταν εύκολη η προσαρμογή. Είναι γνωστά πρόσωπα. Γνώρισα και τους ξένους, οι οποίοι είναι πολύ καλά παιδιά, λαμπρά. Είναι σαν να ήμουν εκεί από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας. Έτσι νιώθω. Ωραία. Με το καλό να σε δούμε και το Σάββατο στη Μίκρα, παρέα και με τον κόσμο, για να πάρετε αυτή την νίκη που την έχει η ομάδα πολύ μεγάλη ανάγκη. Και καλή συνέχεια και στην ιατρική και σε όλα. Σε ευχαριστώ πολύ. Σίγουρα περιμένουμε τον κόσμο να μας στηρίξει, όπως το κάνει άλλωστε, να είναι για ένα ματς ακόμα δίπλα μας. Είναι ένα πολύ κρίσιμο ματς και υπόσχεση που δώσαμε και όλοι ότι θα πάμε να κάνουμε το καλύτερο. Και μακάρι αυτό να είναι μια καθαρή νίκη, έτσι ώστε να δώσουμε και χαρά στον κόσμο του Ηρακλή και να είμαστε δυνατοί εν ώψη της δύσκολης συνέχειας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή αρχή, Αργύρη. Καλή χρονιά και πάλι με υγεία. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
Αυτά λοιπόν από το μεταγραφικό απόκτημα του Ηρακλή. Τον ακούσατε για πρώτη φορά από τη στιγμή που συμφώνησε με την ομάδα για την επιστροφή του, τον Αργύρη Μαυροβουνιώτη. Ήθελα λίγο παραπάνω να αναδείξουμε και αυτό το γεγονός, γιατί μιλάμε για νεαρά παιδιά που προς τιμή τους δεν μπήκαν στη διαδικασία να πούνε θα πάω να βγάλω λεφτά από τον αθλητισμό, άσχετα αν οι μέρες και οι εποχές πλέον, όπως σωστά είπε ο Αργύρης, είναι δύσκολες. Στον Ηρακλή έχουμε και, πέρα από καλά παιδιά, έχουμε και λαμπρούς επιστήμονες, και ο Νικηφόρος Φωτιάδης και ο Αργύρης ο Μαυρομιώτης, ορθοπαιδικός, όπως μας είπε, συνεχίζουν και στην ιατρική, πέρα από το να είναι αθλητές του Ηρακλή. Είναι μια πολύ σημαντική προσθήκη για την θέση του ακραίου, μπορεί να βοηθήσει και στην υποδοχή αλλά και στην επίθεση. Έκανε καλά πρωταθλήματα τις προηγούμενες σεζόν. Είχε παίξει και στον ΠΑΟΚ και στον Απόλλωνα Καλαμαριάς και στην Νίκη Αιγινίου πρόσφατα. Στο μεσοδιάστημα είχε επιστρέψει στον Ηρακλή, τώρα ξανά στον Ηρακλή, και σας το είχαμε προαναγγείλει από τη Δευτέρα για την αδική ομάδα βόλεϊ ότι θα έχουμε αλλαγές. Θα έχουμε αλλαγές προσώπων, θα έχουμε ανακατατάξεις, θα έχουμε αποχωρήσεις, θα έχουμε μεταγραφές και Ελλήνων και ξένων. Το ξένων πηγαίνει κυρίως στη θέση του διαγωνίου, αλλά εκεί θα δούμε, ας κάνουμε λίγο υπομονή. Δύο με τρεις οι μεταγραφικές κινήσεις που απασχολούν τους Κιανολεύκους, και αντίστοιχες θα είναι και οι αποχωρήσεις, γιατί δεν μπορεί να φτάσει στο σημείο να έχεις 17-18 παίκτες. Από τη στιγμή που κάνεις μεταγραφές θα κάνεις και κάποιες λύσεις, θα προχωρήσεις σε κάποιες λύσεις συνεργασίας. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ σε κάνα δύο λεπτά κάποιον φίλο ακροατή να βγει να μας κάνει την κλήρωση. Εγώ να συνεχίσω λίγο με τα υπόλοιπα, να σας θυμίσω για το Σάββατο ότι έχουμε δύο παιχνίδια εντός έδρας, βασικά και τα τρία είναι εντός. Και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ και το βόλεϊ. Για το ποδόσφαιρο, από την εμπειρία μας από τα προηγούμενα χρόνια, δεν ξέρουμε το κατά πόσο θα είναι έτοιμο και στην ώρα του το Καφταζόγλιο για την Κυριακή. Εντάξει, ακόμα είναι Τετάρτη, αλλά αν συνεχίζει να χιονίζει και αν το παγώσει, τι θα κάνουν μετά, δεν μας έχουν μάθει ότι προλαβαίνουν εύκολα με τέτοιες καιρικές συνθήκες. Μακάρι να είναι σε θέση το στάδιο να φιλοξενήσει το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Εργοτέλη. Τα έχουμε όλα, μην έχουμε και αναβολές. Αλλά τώρα αν ρωτήσει κάποιος για το αν θα γίνει σίγουρα το ματς, δεν μπορούμε να το πούμε. Δεν μπορούμε να το πούμε πρώτον γιατί δεν ξέρουμε πώς θα είναι οι καιρικές συνθήκες από αύριο. Μπορεί να ρίξει κι άλλο χιόνι, μπορεί να ξαναχιονίσει την Παρασκευή, μπορεί να ξαναχιονίσει το Σάββατο, δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό. Και δεύτερον, αν παγώσει το χιόνι που έχει πέσει, γιατί το Καφταζόγλιο, για όσους έχουν δει στο διαδίκτυο φωτογραφίες, είναι κατάλευκο, αν παγώσει όλο αυτό θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και επικίνδυνο να βάλεις εκεί ποδοσφαιριστές να παίξουν ποδόσφαιρο, και θα κάνεις και ζημιά στο χορτάρι, αν αρχίζεις να ξυλώνεις πάγο θα φύγει και το χορτάρι μαζί. Για τα αγωνιστικά του ποδοσφαίρου να συμπληρώσω ότι ο Κουκόλης πλέον προπονείται κανονικά. Ο Καλτσάς εξακολουθεί να είναι εκτός για τις ενοχλήσεις που έχει για το πρόβλημα στο δεξιό γαστροκνήμιο. Για τον Καλτσά ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί κάτι επίσημα από την ΠΑΕ για το αν θα λύσει τη συνεργασία του ή όχι. Οι προπονήσεις που γίνονται στις εγκαταστάσεις του Τζιόλα, αφού οι καιρικές συνθήκες δεν έδωσαν στην επιστροφή της ομάδας στις εγκαταστάσεις της Μίκρας. Η Μίκρα είναι και αυτή κατάλευκη, δεν μπορεί να παίχνει ποδόσφαιρο εκεί ούτε καν για προπόνηση. Και ο Τάι παραμένει στη Βραζιλία. Ο Ματζίρης δεν έχει έρθει ακόμα για να ξεκινήσει προπονήσεις με τον Ηρακλή, και αυτό είναι ένα ερωτηματικό, καθώς έλυσε τη συνεργασία του με τη Σπάρτη, ήταν δανεικός από τον Ηρακλή. Προκαλεί λίγο έτσι εντύπωση γιατί δεν έχει ξεκινήσει ακόμα προπονήσεις με την ομάδα. Θα το δούμε αυτό ίσως στις επόμενες μέρες. Για το μπάσκετ υπήρχε μια αποχώρηση σήμερα στις ακαδημίες και στο εφηβικό τμήμα με τον κύριο Μάκη Καλανταρίδη να έχει αποχωρήσει.
Θα διαβάσω την ανακοίνωση. Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει τη λύση συνεργασίας με τον προπονητή Μάικ Καλανταρίδη. Με τον κόουτς Καλανταρίδη μοιραστήκαμε το ίδιο όραμα για την ανάπτυξη και εδραίωση των τμήματων υποδομής του συλλόγου και τον ευχαριστούμε θερμά για την προσπάθεια που κατέβαλε ώστε ο Ηρακλής να επιστρέψει για τα καλά στο προσκήνιο. Η παρουσία της εφηβικής μας ομάδος για πρώτη φορά μετά από χρόνια στις κορυφαίες 4 Θεσσαλονίκης είναι ένα πρώτο βήμα και μια παρακαταθήκη που πρέπει όλοι μας να εκμεταλλευτούμε. Του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στη συνέχεια της καριέρας του και ενημερώνουμε πως την τεχνική ηγεσία της εφηβικής ομάδος αναλαμβάνουν οι κύριοι Ιωάννης Ντάγιος και Μιχάλης Τσάικος. Για το μπάσκετ που θα παίξει στις 5 ώρα με τον Διαγόρα Δριοπηδέων σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Ο Πολυτάρχου, οι πιθανότητες για τον Πολυτάρχου είναι 50-50. Ακριβώς 50-50 για το αν θα πάρει έστω και μικρό χρόνο συμμετοχής στο μάτς του Σαββάτου. Στις 5 θυμίζουμε στο Ιβανόφι Ηρακλής Διαγόρας, στις 7 στη Μίκρα Ηρακλής Εθνικός Αλεξανδρούπολης και ο νικητής σημερινής μας κλήρωσης από τη Μίκρα θα παραλάβει την ατζέντα του το Σάββατο. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν καταφέρει να πάει στο παιχνίδι, θα συνεννοηθούμε για το πώς θα την παραλάβει. Σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση. Την Κυριακή είπαμε αμφίβολο το Ηρακλής Εργοτέλης στο Καφρατζόγλιο. Να δώσω και κάποιες λεπτομέρειες για το γυναικείο μπάσκετ με την είδηση που ξεκινήσαμε με το πρώτο ροζ φύλλο αγώνα που πήραν τα κορίτσια και μπράβο τους 71-72 μέσα στην Λευκάδα απέναντι στη Νίκη Λευκάδας. Με την Μπράιαν να έχει 29 πόντους και να προσφέρει πάρα πολύ, όπως και η Λιούις με 25, η Γιαννούδη 6, η Πετρίδου 3, η Ελευθεριάδου 2, η Κατοπόδη 2, η Λογδανίδου 5 με ένα τρίποντο, οι υπόλοιπες είχαν συμμετοχή. Και εδώ να δώσουμε τι ακριβώς ισχύει για τις γυναίκες, οι οποίες την Κυριακή θα παίξουν με την Βούλα στο Ιβανόφιο. Πρέπει οπωσδήποτε να έρθει αυτή η νίκη. Η ομάδα της Βούλας έχει 3 νίκες, ο Ηρακλής έχει 1. Αν ο Ηρακλής βγει 11ος και 8η η Λευκάδα και την κερδίσει στο Ιβανόφιο, θα την έχει 2-0 και θα μπορεί να ελπίζει σε παραμονή στα play-out. Υποβιβάζεται ο 12ος αυτόματα και οι υπόλοιποι παίζουν play-out. Δηλαδή 8-11-9-10 στις θέσεις. Μετράει το πρωτάθλημα, κουβαλούν τις νίκες όπως γίνεται στην Α2 ανδρών, πως την πάτησε ο Ηρακλής πέρυσι με τον Απόλλωνα Πάτρας. Στο κόλπο είναι και ο Sporting, ο Πανιώνιος έχει προβλήματα, η νίκη Λευκάδας που έχασε σήμερα, ο Αθηναϊκός, ο Ηρακλής, είναι όλες αυτές οι ομάδες που θα παλέψουν για την παραμονή στην Α1 γυναικών. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ κάποιο φίλο να βγει στον αέρα να μας κάνει την κλήρωση. Εγώ ο φίλος. Εγώ ο φίλος. Τον έχουμε ήδη. Τον έχουμε ήδη τον φίλο. Γεια σου φίλε. Στο στούντιο είναι ο φίλος κύριε Ματζιούκη. Τι κάνετε. Κατάλαβα, σε κατάλαβα. Καταρχήν πέστε μου πόσο είναι η διαφορά, πόσο έχει πέσει. Γιατί στο μείον 19 καλά ήσουν. Για πες μας τώρα πόσο είναι. Πήρα 13 ρε φίλε. Α, μπράβο, μείον 13 είναι τώρα, α, μπράβο. Το είπε σωστά, γιατί σου είπα θα κάνεις 2 ήττες. Τη μία την έκανες και την άλλη είναι, την έχεις στην ατζέντα ήδη. Κατάλαβες. Τώρα. Η λαθάνουσα γλώσσα λέει την αλήθεια, κύριε Ματζιούκη. Η λαθάνουσα. Για τη θερμοκρασία. Όχι, διαφορά είναι εκεί που είναι. Αλλά καλά την είπες. Η λαθάνουσα γλώσσα λέει την αλήθεια. Μείον 13 είναι. Πολύ σωστά το είπες. Το είναι, όντως. 16 είναι και μείον 3 του Γεροτράφορ το Τσαρδί, 13. Α, εντάξει. Η Ελπίδα είναι τραγουδίστρια, να ξέρεις. Η Ελπίδα είναι τραγουδίστρια, αλλά μόνο το πρωτάθλημα έμεινε, κύριε Μπατζιούκη. Το Champions League. Θα σε καλά. Σε πάσε καλό σου. Λοιπόν, καταρχάς, σκούψες τα πόδια σου πριν μπεις στο στούντιο της Ωρας Διαμπλές. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Με προσβάλλεις. Ξέρεις ότι έχω με την καθαριότητα και την τάξη ένα θέμα. Το ξέρεις αυτό το πράγμα. Με προσβάλλεις. Καλησπέρα, Ζάχο. Εμείς καλή χρονιά είπαμε στον αέρα, δεν θυμάμαι. Δεν σε έχω δει πραγματικά. Πραγματικά δεν πρέπει να σε έχω δει. Εχθές δεν στεναχωρέθηκες που δεν με είδες πάντως. Εγώ δεν ήξερα. Ήρθα αυτά που σου είπα τώρα, ήρθα να στα πω και αλλά έλειπες. Δεν το κατάλαβα. Τι μπορούμε, αλλά δεν πειράζει. Δεν το πιάσα. Δεν το πιάσα από την αλήθεια. Δεν το πιάσα. Α, ναι, εντάξει, το πιάσα. Εντάξει, καλά, εντάξει, ρε φίλε. Δεν έγινε τίποτα. Χάσανε, εντάξει. Θα προκριθούμε. Λοιπόν, θέλω ένα νομεράκι. Πες μου. Για μια ωραία ατζέντα του βολεϊκού Ηρακλή. Το είδα το στάδιο. Ωραία, δεν είναι, πολύ ωραία είναι. Ωραία είναι, μια χαρά είναι. Από το 1 στο 15 σε παρακαλώ πολύ ένα νούμεράκι. Εγώ θα πω το 3. Ξέρεις, θα πεις το 3. Το 3 είναι ο Κωνσταντίνος Ασβεστάς.
Άντε, τον... Δεν ξέρω αν έχει σχέση με το ασβεστό χώρι, ο συγκεκριμένο. Όχι, δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Κωνσταντίνος Ασβεστάς είναι το νούμερο 3. Σου δίνω σκυτάλι. Ω γνωστόν και ο έτερο σόγαμπρο ασβεστοχωρήτη δεν θα είναι δίπλα σου σήμερα. Όχι, όχι, αλλά έχω εκπλήξει. Ξεκινάω με Νίκο Μπουγάτσα, να ξέρει. Οπότε θα... Είναι εκεί? Όχι, όχι, δεν είναι εκεί. Θα το βγάλω τηλεφωνικά. Θα έχω τηλεφωνικές παρεμβάσεις 3. Νίκο Μπουγάτσα, Τάσο Τρέγια και Νίκο Παπαδόπουλο. Θα έχω. Και φυσικά ό,τι μείνει μετά στον κόσμο, συν κάποια πραγματάκια έτσι να πούμε λίγο ειδικά. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι ο Κωνσταντίνος Ασβεστάς είναι ο νικητής. Ωραία. Για την ατζέντα. Θα τον περιμένει στην είσοδο με το ονοματεπώνυμό του η ατζέντα, η ίδια θα τον περιμένει εκεί στο παιχνίδι Ηρακλής Εθνικός Αλεξανδρούπολης το Σάββατο στη Μίκρα. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν καταφέρει να βρεθεί στο μάτς του Σαββάτου, μπορεί μετά τον τηλέμαχο τη Σοφία να έρθει και δεν ξέρω εγώ ποιος. Και να αναλυθούν ακόμα και κάποιος θα έρθει. Τέλος πάντων, αν το παλικάρι δεν καταφέρει να βρεθεί, θα επικοινωνήσουμε για να μπορέσει να την παραλάβει την ατζέντα. Να κλείσω λέγοντας και πάλι για τον χορηγό μας και για όσους ζάχο ενδιαφέρονται να παντρευτούν. Γιατί μου το λες εμένα, δεν το κατάλαβα αυτό. Για όσους είπα, ρε φίλε. Και εσύ είσαι μέσα αυτούς. Για όσους είπα. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, ως γνωστόν ο χορηγός του Όρος για Μπλε είναι το Έναστρος, έτσι, στην Ευκαρπία, Νέα Ευκαρπία. 25 Μαρτίου 2. Για όσους θέλετε να δείτε το stand του Έναστρος από κοντά, στο περίπτερο της έκθεσης, 12-13 Ιανουαρίου, υπάρχει έκθεση γάμου. Μπορεί να πάρει τον Τρέγια και να πάτε. Ναι. Ο Τρέγιας ξέρει καλά τους γάμους, όπως εγώ όχι. Έχει εμπειρία. Αυτό μπορεί να το βάλουν και άγαλμα εκεί πέρα στο stand. Ο πελάτης του μήνα να είναι. Στο Expo 5, 12-13 Ιανουαρίου, το Έναστρος θα έχει ένα ειδικό stand, όποιος θέλει. Μπορεί να το επισκεφτεί. Θα σου δώσω τώρα σκυτάλι. Ακολουθεί το ράδιο Μαρμίτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση και τη συμμετοχή σας. Μόλις ολοκληρώθηκε η ώρα για μπλε, δίνουμε στους Μαρμιτόπουλους. Στον Μαρμιτόπουλο. Το μικρόφωνο. Οι άλλοι τι είναι, ρε φίλε, που θα βγάλει τηλεφωνικά. Οι άλλοι τηλεφωνικά πνεύμα θα έχουν, ρε φίλε. Εδώ μιλάμε παρουσία ζωντανή. Εντάξει. Βάλαμε αλυσίδες για να έρθουμε τώρα. Πλάκα κάνεις. Με γάμπα, τέσσερα, με γάμπα είσαι. Με τι είσαι. Με γάμπα, γάμπα. Με γάμπα είσαι. Γάμπα. Εντάξει, να κάνει. Γίνονται αυτά. Αύριο θέλω να πιστεύω θα είμαστε εκεί κανονικά. Οκ, okay, να σε καλά. Και βάλε και ένα quiz στην εκπομπή σου. Ποιο να είναι το quiz? Επειδή αυτός ο μετεωρολόγος τι ήταν, δεν ξέρω. Να τον έχει τώρα αυτή τη στιγμή, τον Αρνιακό. Όχι αυτόν, ρε. Αυτόν που βγάζει, που βαφτίζει τις κακοκαιρίες. Α, ναι, που δίνει τα ονόματα, ναι. Το έχει κάνει αλφαβητικά. Δηλαδή έβαλε το τηλέμαχο, μετά έβαλε τη Σοφία, τώρα έβαλε την Ιπάτια, όπως τη λένε αυτήν. Η πατία, ναι. Όταν έρθει το ψι, τι θα βάλει? Άσε, μην το λες τι θα βάλει. Αυτό το quiz, ρε φίλε. Ναι, για να δούμε. Είναι μπορούμε να, μπορούν οι ακροατές να προτείνουν ονόματα για το ψι. Δεν μπορούνε. Ναι. Okay. Για να δούμε. Καλή συνέχεια, Ζάχο. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, Γιώργο, και εσένα. Να σε καλά. Έλια.